όλα αυτά επέτρεπε ο Θεός να τα νιώθω και να βλέπω τι έρχεται. Απελπίστηκα, απογοητεύτηκα. Τόσο πολύ θρύπια. Και λέω, Θεέ μου, ποιος θα αντέξει όλα αυτά. Μα θα έρχεται μεγάλο κακό. Με διαβεβαίωσε κάτι που είπε. Όσοι γέννη, με αγαπώ και με πιστεύω. Θα με φωνάσουν πατέρα τους. Και εγώ θα είμαι ο πραγματικός τους πατέρας. Και αυτά θα είναι τα δικά μου τα παιδιά. Αυτοί να μην φοβούνται. Γιατί ένας πατέρας ξέρει τι πρέπει να κάνει για να σώσει το παιδί. Όσο όμως από εσάς δεν εμπιστευτήκατε. Αλλά ούτε και τώρα που μέσα από το στόμα σου φωνάζεις, φωνάζω σε όλα τα παιδιά, μετανοήστε, δεν μετανοήσουν, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα γονατίζουν και θα ηγεδεύουν για την επιβίωσή τους. Και αυτή θα έρχεται με δυσκολία. Ποιο πρέπει να είναι το σπάνιο του, αυτός έχει ξεκινήσει. Αυτός έχει ξεκινήσει. Απλώς θα τα κρατήσει τόσα πολλά χρόνια μέχρι την εποχή του Αντίχριστου. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει μόνο που θα γίνεται σε δόσεις. Η πρώτη δόση είναι αυτή. Η Συρία κάτω. Η πρώτη δόση είναι αυτή. Η Συρία. Ποιοι τσακώνονται εδώ στη Συρία. Δεν τσακώνεται η Ρωσία με την Αμερική. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο του στάδιο βγαίνει. Από εκεί θα έρθει και η μεγάλη πείνα. Το μεγάλο κακό. Γιατί σήμερα το πιο βασικό, ξέρετε ποιο είναι, το σιτάρι. Αν δεν υπάρχει σιτάρι, ψωμί κάνουμε. Ψωμί κάνουμε. Θα δείτε τι θα γίνει με το σιτάρι. Και οι σιτοβολώνες της Ευρώπης πού βρίσκονται, πάνω στην Ουκρανία. Από εκεί πάνω θα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Το πρώτο ξεκίνησε, είναι κάτω. Και εκεί πέρα είναι κάποια σαφωνάκια. Το δεύτερο θα ξεκινήσει από πάνω. Μόνο που εκεί πάνω θα γίνουν πράγματα τα οποία ο Σατανάς θα φέρει να συγκρουστούν ακόμα και τα χριστιανικά κράτη των χώρων μεταξύ του. Γεωργία, όλη Σουηδία, Φιλανδία, όλα αυτά τα κράτη του Βορρά. Πολλά από αυτά τα καταφέρουν, δεν τα υπάρξουν και τα καταφέρουν στον προφέρο. Αλλά το μόνο που με χαροποιεί είναι η διαβεβαίωση του Θεού ότι στην πατρίδα μου δεν θα γίνει πόλεμο. Αυτό που θα γίνει θα είναι κάτι μικρό. Κάτι μικρό. Αλλά από πείνα και από ρόσκες εμείς θα υποθέτουμε. Μόνο ένα μεγάλο κάτω θα γίνει στην πατρίδα μας πότε. Όταν θα μαζευτούμε όλοι τα πρέπει να πολεμήσουν στην Κωνσταντινούπολη που θα περάσουμε ένα πρωί μέσα από την Ευνατία μου τις περιοχές εκείνες. Αυτό να το ξέρετε, να το μάθουν οι άνθρωποι. Αυτές οι περιοχές θα καταστραφούν τελείως. Γι' αυτό και ο κοσμός ο λόγος έλεγε, πάρτε τα όπλα σας και ανεβείτε πάνω στα βουνά. Και το πρέπει να σου πει. Πείνα και αρρώστια. Επιτέλους, πότε θα συνέλθουν να καταλάβουν ότι είμαστε χριστιανοί, ανήκουμε στον Χριστό και πρέπει να είμαστε καλοί, ευγενικοί, σωστοί, αγαπάμε.